Γεια σας! Σήμερα θα αναλύσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της γλώσσας των κουνελιών μας που ίσως να μην γνωρίζαμε. Τσίριχμα Όταν ένα κουνέλι τσιρίζει, εκφράζει τον τρομερό φόβο ή πόνο που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Τα κουνέλια μπορούν να εκθεσιαστούν και τα προς τα πίσω με την πλάτη τους. Πολλοί αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιούν για να κόβουν τα νύχια του κουνελιού, γιατί έχεις πολύ εύκολη πρόσβαση στα νύχια του ποδιού. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά, είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να σπάσει σπονδυλική του στήλη με την προσπάθειά του να ξεφύγει και θα είναι μοιραίο για το κουνελάκι μας. Γιατί τρώνε τα κακά τους? Από όλα τα περιτώματα τρώνε μόνο το μαλακά. Και αυτό επειδή περιέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά όπως σίδρο και σβέστη. Επίσης, επειδή η τροφή τους είναι δύσκολο να αφομοιωθεί αποτελεσματικά με την πρώτη φορά, χρειάζεται και δεύτερη φορά, ώστε να απορροφήσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Στριφοκυρίζει γύρω μου. Τι να κάνω, τι σημαίνει αυτό. Είναι ο χορός της αγάπης και εκείνη την ώρα σας εκφράζει τα συναισθήματά του. Σημαίνει ότι αποζητά την προσοχή σας και τα χάδια σας. Επίσης, τα κουνέλια που δεν έχουν στηρωθεί θα κάνουν γύρω σας κύκλους, κάνοντας παράξενους ήχους, μπορείτε να τους πείτε και βοητά για να σας γοητεύσει και να ζευγαρώσει αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο Γιατί τρίβουν τα πηγούνια τους σε πράγματα τα κουνέλια έχουν αδένες μυρωδιάς κάτω από το πηγούνι τους και τρίβοντάς το σχεδόν σε, πάνω σε όλα τα πράγματα του σπιτιού μαρκάνουν την περιοχή τους βέβαια οι άνθρωποι δεν μπορούν να μυρίσουν αυτή τη μυρωδιά οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε να μάθετε πράγματα που δεν ξέρατε. Και τα λέμε στο τρίτο μέρος.